Ο επιτετραμμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άγγελος Πανκράτης αναφέρθηκε στις πολιτικές και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που καλούνται να κάνουν οι υποψήφιες για ένταξη χώρες της Δυτικής Βαλκανικής, καθώς επίσης και στην ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων οικονομική βοήθεια που η κοινότητα έχει χορηγήσει στην περιοχή αυτή στα τελευταία 6 χρόνια. Ο πρέσβης της Ελλάδας στη Ουάσιγκτον, Αλέξανδρος Μαλλιάς, ανέπτυξε την πολιτική της Αθήνας για σταθεροποίηση, οικονομική πρόοδο και ενσωμάτωση των Βαλκανίων στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, τονίζοντας παράλληλα τα ευεργετικά αποτελέσματα που είχε μέχρι τώρα η πολιτική αυτή. This investment has created, generated over 200,000 new jobs in a region where the average rate of unemployment is between 30 to 45% in some cases, in some cities, towns in Serbia, for example, or even Kosovo, among the youngsters, it's much higher in Bosnia. Ο Άγγελος Πανκράτης επένεσε την Ελλάδα για τις επενδύσεις αυτές και τις άλλες θετικές πρωτοβουλίες της στα Βαλκάνια και ταυτόχρονα εξέφρασε ικανοποίηση για την εξαίρετη συνεργασία της Αμερικής. I think EU and US are very close on the same line. There is a very close cooperation on what we want to see happening. We might have differences somehow, sometimes on how we do things, not what we want to do, not what we want to see happening. And we deal with that very well. And I think this close interaction and the commitment of the US in the Balkans is a fundamental element of the progress towards greater stability that we all want to see in that region. Απαντώντας σε ερωτήσεις της Φωνής της Αμερικής, ο κύριος Μαλλιάς εξήρε την ελληνική κοινωνία που δέχθηκε στους κόλπους της τα τελευταία χρόνια πολλούς μετανάστες από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Έδειξε επίσης πως ευελπιστεί ότι θα διευθετηθεί τώρα και η συνεχιζόμενη διαμάχη με τα Σκόπια. The name issue between Skopje and Athens, between the former Yugoslav Macedonia and Greece, I would like to hope also that the membership process, the accession process that was opened last November, November 4th in Brussels, will become a catalyst finally to reach a solution that can stand, a solution that could be mutually accepted by the two sides. Ο πρέσβης κύριος Μαλλιάς παρότρινε τέλος τον αμερικανικό επιχειρηματικό κόσμο να αξιοποιήσει τις σύγχρονες υποδομές της Ελλάδας για να επενδύσει στην ευρύτερη βαλκανική αγορά, η οποία μαζί με τα 70 εκατομμύρια της Τουρκίας φτάνει τους 120 εκατομμύρια καταναλωτές. Γιώργος Μπίστης, Φωνή της Αμερικής, Ουάσιγκτον.